Ντέρμπι κεραυνός ΑΠΟΕΛ προέκυψε στην σημερινή κλήρωση της προημιτελικής φάσης του κυπέλου ΟΠΑΠ Basket League. Από την κλήρωση προέκυψαν επίσης οι αγώνες ΑΠΟΠ Ένωση, Ομόνια ΑΕΛ, ενώ η ΕΘΑ θα αναμετρηθεί με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Απόλλων ΑΕΚ. Οι αγώνες της προημιτελικής φάσης θα διεξαχθούν στις 20 και 21 Μαρτίου, ενώ το ΟΠΑΠ Final Four θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 29 του ίδιου μήνα στο Τάσου Παπαδόπουλος Ελευθερία. Η Ομοσπονδία παρουσίασε σήμερα και την Εθνική Ανδρών εν ώψη της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Λευκορωσία για την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023. Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι κλήρωση της προημιτελικής και ημιτελικής φάσης του καλαθοσφαιρικού κυπέλλου ΟΠΑΠ. Επίσης παρουσιάστηκε η Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Το φετινό ΟΠΑΠ Final Four θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 29 Μαρτίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Είμαστε σίγουροι πως και οι 9 ομάδες της ΟΠΑΠ Basket League θα τα δώσουν όλα στο παρκέ. Τα ζευγάρια που ανέδειξε κληρωτίδα και ενώ υπάρχει η εκκρεμότητα από τα προκριματικά για το ζευγάρι Απόλλων ΑΕΚ έχουν ως εξής. ΑΠΟΠ Ένωση, Ομόνια ΑΕΛ, νικήτρια ζευγαριού Απόλλων ΑΕΚ ΕΘΑ και Ραυνός ΑΠΟΕΛ. Οι αγώνες θα γίνουν 20 και 21 Μαρτίου. Στα ημιτελικά θα παίξουν η νικήτρια του ζευγαριού Β με την νικήτρια του ζευγαριού Δ και η νικήτρια του ζευγαριού Α με την νικήτρια του ζευγαριού Γ. Στο περιθώριο της κλήρωσης έγινε και η παρουσίαση της Εθνικής Ανδρών εν ώψη της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Λευκορωσία που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Εδώ θέλουμε τον κόσμο κοντά μας, έτσι ώστε τα Κυπριόπουλα στο γήπεδο να έχουν την όθηση. Ο κύριος σκοπός μας εμάς σαν εθνική ομάδα είναι να παρουσιάσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, να διεκδικήσουμε το καλύτερο πιθανό αποτέλεσμα. Έγινε επίσης παρουσίαση του νέου επίσημου χορηγού της Εθνικής Ανδρών και της Εθνικής Γυναικών, της Iron Mountain, η οποία θα ενισχύσει την προσπάθεια που θα καταβάλουν τα δύο αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα στις επόμενες συμμετοχές τους σε επίσημες διοργανώσεις. Στα δικά μας, η ΑΕΛ αναδείχθηκε κυπελούχος στην καλαθόσφαιρα γυναικών για 15η φορά. Νίκησε χθες τον κεραυνό στον τελικό με 67-62. Σήμερα έγινε η κλήρωση μέχρι την ημιτελική φάση του κυπέλου ανδρών. Η ΑΕΛ πρόσθεσε το 15ο κύπελο στη συλλογή της, αφού κέρδισε χθες βράδυ με 67-62 τον κεραυνό στον τελικό γυναικών. Ο κεραυνός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και μέχρι την ολοκλήρωση του χρόνου ήταν μπροστά στο σκορ. Η συνέχεια ανήκε στην ΑΕΛ. Αρχικά ισοφάρισε 43-43 και στο 4ο δεκάλεπτο, μετά από ένα πραγματικό ντέρπι, πήρε την νίκη για το τρόπαιο του κυπελούχου. MVP του τελικού αναδείχθηκε η Πέτρα Ορλοβίτς με 22 πόντους, ένα τρίποντο, 17 rebound και 3 assist. Πραγματοποιήθηκε σήμερα κλήρωση μέχρι την ημιτελική φάση του κυπέλλου της ΟΠΑΠ Basket League. Ο Απόλλωνας με την ΑΕΚ θα αγωνιστούν σε προκριματικό αγώνα, όπου ο νικητής θα αντιμετωπίσει την ΕΘΑ. Θα αγωνιστούν επίσης ο ΑΠΟΠ με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, η Ομόνια με την ΑΕΛ και ο Κεραυνός με το ΑΠΟΕΛ. Το φετινό Final Four θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 29 Μαρτίου στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία.